έντεχνη, η έντεχνη ουσιαστικά απόλυση της κομμουνίστριας συνδικαλίστριας Ρούλας Γεωργιάδου, μιας επιστήμονα η οποία προσφέρει σε νευραλγικό τομέα του ψυχιατρικού νοσοκομείου, αλλά παλεύει καθημερινά για τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων στο ψυχιατρίο, των εργολαβικών στην καθαριότητα, κατά της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών του νοσοκομείου, με τη συμβολή της κυβέρνησης αλλά και των συνδικαλιστικών δυνάμεων της παράταξής της, είναι άθλια και απαράδεκτη. Είναι μια κόκκινη γραμμή η οποία με την εξουσία της εργασίας θέλει να επιβάλλει σιγή ηχθείως, θέλει να κλείσει τα στόματα αυτών που διεκδικούν. Είναι μια κόκκινη γραμμή που είναι αιτία πολέμου και ξέρει πολύ καλά η κυβέρνηση, όποτε την έχει περάσει χρειάστηκε να επαναχωρήσει τρέχοντας. Γιατί ακριβώς πίσω από αυτή τη γραμμή αποδείχθηκε σήμερα ότι βρίσκονται δεκάδες συλλογικοί φορείς που έχουν δώσει τελεσίγραφο στην κυβέρνηση να υποχωρήσει και να επαναπροσλάβει την ακρούς απαραίτητη εργαζόμενη. Βρίσκονται συνδικαλιστικές δυνάμεις που με αποφασιστικότητα δεν θα αφήσουν να περάσει. Βρίσκεται το Κομμουνιστικό Κόμμα που δεν πρόκειται να επιτρέψει μία τέτοια εξέλιξη.